και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα θετικό, αισιόδοξο email που μας έχει στείλει μια φίλη και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, η οποία το έχει βάλει τίτλο «Θετικό μήνυμα για πάσχοντες με διπολική διαταραχή», έγραψε η ίδια. Εγώ το έχω παραφράσει, το έχω αλλάξει τον τίτλο, πώς τα βίντεο στο κανάλι μας με βοήθησαν με τις σχέσεις και με την υγεία μου, γιατί δεν αναφέρεται μόνο στο θέμα της ψυχικής υγείας της φίλης, αλλά και στις σχέσεις της στο email. Πάμε να το διαβάσουμε. Κυρία Θέκλα, αγάπη μου, σας ευχαριστώ τόσο πολύ. Όταν άρχισα να παρακολουθώ τα βίντεό σας, ήμουν σε μια δύσκολη περίοδο πριν το διαζύγιο μου. Μετά από 8 μήνες μπρος-πίσω επισκέψεις σε ψυχολόγο με τον πρώην σύζυγο, ανακάλυψε ότι είχε σχέση 10 μηνών με άλλη γυναίκα και η απόφαση μου ήταν αμετάκλητη. Χώρισα χωρίς δεύτερη σκέψη. Είχαμε δοκιμάσει και παλαιότερα να πάμε σε ψυχολόγο μετά από δικιά μου προτροπή λόγω των συχνών καυγάδων. Μόλις νιώσαμε λίγο καλύτερα μεταξύ μας, σταματήσαμε να πηγαίνουμε, λάθος μας. Οι καυγάδες και τα προβλήματα επανήλθαν, ένιωθα να με παραμελεί ο πρώην σύζυγος, έλειπε συχνά από το σπίτι, πέρασα περιόδους που δεν ένιωθα καθόλου καλά, κλάμα όλη μέρα, δεν είχα αντοχή να κάνω τις δουλειές του σπιτιού, παραμελούσα την ατομική μου υγιεινή, περπατούσα στο δρόμο και ένιωθα άσχημα, γελούσα και μέσα μου έκλαιγα. Αυτό που περιγράφεις τώρα είναι μια κακή ψυχική κατάσταση, η οποία προφανώς είχε αιτία τη ψυχική ταλαιπωρία που τράβηξες από τα προβλήματα στη σχέση σας. Και τα ψέματα και οι καυγάδες και οι εξωσυζυγικές σχέσεις προσλαμβάνονται τραυματικά από τη ψυχή μας και από το σώμα μας. Σε άλλες περιόδους είχα νεύρα, ξεσπάσματα. Το κακό ήταν ότι είχα και με τα παιδιά ξεσπάσματα. Έχω 2 παιδιά που τα λατρεύω. Πριν ακόμα κάνω τα παιδιά μου, κάτι μέσα μου με έκανε να έχω άγχος για το αν θα ήμουν καλή μαμά, αν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω ψυχολογικά. Γενικά θέλω να πιστεύω ότι είμαι μια καλή μαμά, ακόμα και αν έχω κάνει λάθη. Όλες οι μαμάδες κάνουμε λάθη. Και όλοι οι μαμάδες κάνουν λάθη. Δεν υπάρχει γονιός που δεν έχει κάνει λάθη. Ο καλός γονιός είναι ο γονιός εκείνος ο οποίος είναι υπεύθυνος και συνειδητός γονιός. Και ο οποίος καταλαβαίνει τα λάθη του, ζητάει συγγνώμη και τα ανασκευάζει. Έχω μια πολύ καλή σχέση με τα παιδιά μου. Χαίρομαι για σένα. Σαν παιδί βίωσα πολλά αλλοπρόσαλλα πράγματα. Η μαμά μου έχει διπολική διαταραχή πριν ακόμα με γεννήσει. Δηλαδή η μητέρα σου είχε διαγνωστεί προτού γεννηθεί ή είχε βιώσει, είχε εμφανιστεί διπολική διαταραχή στη μητέρα σου προτού καν σε γεννήσει εσένα. Την οποία ποτέ δεν αντιμετώπισε όπως έπρεπε, ούτε ακόμα και τώρα. Για χρόνια βίωνα καταστάσεις που δεν ήξερα γιατί. Πότε νεύρα, τσακωμούς με τον πατέρα μου και πότε να μην μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι, ένιωθα ότι ήμουν μόνη μου, ευτυχώς που είχα τα μεγαλύτερα αδέρφια μου. Λίγο πριν ανακαλύψω ότι ο άντρας μου με απατούσε και ενώ είχα αρχίσει να καταραίω, άρχισα να πηγαίνω σε μια ψυχολόγο που μου σύστησε μια φίλη. Εκεί είδα τη διαφορά από τη ψυχολόγο που πηγαίναμε με τον άνδρα μου, η οποία μου έδινε συμβουλές του τύπου «κάνε τον να ζηλέψει», «φόρα σεξι σόρουχα» κτλ. Κτλ. Είσαι σίγουρη πως ήταν ψυχολόγος εκείνη? Μου φαίνεται παράδοξο, περίεργο μια ψυχολόγος να δίνει τέτοιες συμβουλές στην πελάτησά της. Να κάνει τον άντρα της να ζηλέψει ή να φορέσει σεξι σόρουχα. Αν είναι έτσι όπως το περιγράφεις, γιατί δεν ήμασταν εκεί. Ενώ πήγαινα κάθε εβδομάδα στη ψυχολόγο, η οποία ήταν πολύ καλή, αντί να καλυτερεύω, χειροτερέψα. Είχα αρχίσει να έχω και αυτοκτονικές σκέψεις. Εννοείται ότι δεν έφταιγε ψυχολόγος, η οποία μου είχε πει από την πρώτη μας συνεδρία ότι θα με βοηθήσει, αλλά αν αισθανθεί ότι πρέπει να με παραπέμψει σε γιατρό, θα μου το πει. Έτσι και έγινε. Μετά από 1,5 περίπου μήνα από την αρχή της συνεργασίας μας, μου είπε ότι κατά τη γνώμη της χρειάζεται να πάω σε ψυχίατρο και μου σύστησε 2-3 που κατά τη γνώμη της θα μου τέριαζα. Η ψυχίατρος μου έδωσε αντικαταθλιπτική θεραπεία. Αμέσως ένιωσα πολύ καλύτερα. Ευτυχώς που ήμουν σε αγωγή όταν και ανακάλυψε ότι ο σύζυγος με απατούσε. Μετά από 2 μήνες αγωγής άρχισα να γυρίζω σε μανιακό επεισόδιο, κάτι που έγινε αμέσως αντιληπτό από την ψυχίατρό.
όταν πάμε στον ψυχίατρο, στην ψυχίατρο και πάρουμε αγωγή, πρέπει να κρατάμε συχνά επαφή με τον ψυχίατρο, με την ψυχίατρο, ώστε να παρακολουθούν τι επίδραση έχουν πάνω μας τα φάρμακα που παίρνουμε. Και έτσι η ψυχίατρος μου έκανε τη διάγνωση για διπολική διαταραχή και ξεκίνησα αγωγή για διπολική. Άργησα να το αποδεχτώ μέσα μου. Είχα και την κακή εμπειρία από τη μαμά μου. Ποτέ όμως δεν έκανα τα δικά μου. Το πήρα από την αρχή σοβαρά, έκανα ακριβώς ό,τι μου έλεγε ο γιατρός μου. Εκεί οφείλω πολλά και σε εσάς, κυρία Θέκλα. Είδα βίντεό σας για διπολική, αλλά και για άλλες ψυχικές ασθένειες. Λέγατε ότι ένας άνθρωπος, ακόμα και με μια τόσο σοβαρή ψυχική ασθένεια, μπορεί να έχει μια φυσιολογική ζωή αν παίρνει την αγωγή του, και αυτό είναι η αλήθεια. Και διπολική διαταραχή να έχεις, και σχιζοφρένεια να έχεις, και οποιαδήποτε άλλη σοβαρή ψυχική διαταραχή να έχεις, εάν παίρνεις την αγωγή σου και κάνεις και την ψυχοθεραπεία σου, μπορείς όντως ναι, να ζήσεις μια φυσιολογική ζωή. Κάναμε κάμποσο καιρό μέχρι να βρούμε τις σωστές αναλογίες στα φάρμακα με τη γιατρό μου. Όλο αυτό το διάστημα δούλευα και με την ψυχολόγο μου. Στην αρχή κάθε εβδομάδα, μετά ανά δεκαπενθήμερο. Έχουν περάσει 3 χρόνια από το διαζύγιο μου και σχεδόν άλλα τόσα από τη διάγνωσή μου. Πλέον κάνω συνεδρίες με την ψυχολόγο μου κάθε μήνα και βλέπω την ψυχίατρό μου κάθε 1 με 1,5 μήνα. Είμαι σταθερή. Μπράβο και χαίρομαι πολύ για σένα. Νιώθω καλύτερα από ποτέ, ήρεμη. Αντιμετωπίζω τις καταστάσεις και τα προβλήματα που μου τυχαίνουν με ψυχραιμία. Έχω μάθει να βάζω τα όρια μου. Έχω πορεία ακόμα μπροστά μου, αλλά έχω λύσει πολλά μέσα μου που με ταλαιπωρούσα. Η γιατρός μου αλλά και η ψυχολόγος μου είναι πολύ ικανοποιημένες από την πορεία μου. Χαίρομαι. Έχω συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι έχω μια χρόνια πάθηση. Σκέφτομαι ότι όπως άλλοι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με διαβήτη, καρδιά, θυρεοειδή κτλ, έτσι και εγώ έχω την πάθησή μου. Και θα με φροντίσω για να είμαι καλά. Να μπορώ να είμαι μια καλή μαμά. Το οφείλω σε μένα, το οφείλω στα παιδιά μου. Έχω να παλέψω ένα θηρίο, αλλά είμαι αποφασισμένη. Ξέρω ότι μπορεί να έρθουν και δύσκολες μέρες, αλλά έχω να στηριχθώ στους ανθρώπους που με αγαπούν, στη ψυχολόγο μου και στη γιατρό μου. Νιώθω ευγνώμων που η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο, ώστε οι ψυχικά νοσούντες να μπορούμε να έχουμε ιατρική αλλά και ψυχολογική βοήθεια από ειδικούς επιστήμονες. Σίγουρα πρέπει και η πολιτεία να καλυτερεύσει τις παροχές της σε αυτούς τους τομείς, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, όντως. Να ξέρετε ότι έχετε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Βάζετε το λιθαράκι σας στο να σταματήσει το κοινωνικό στίγμα για τους ψυχικά νοσούντες. Εύχομαι να είστε πάντα καλά και η ζωή και ο Θεός να σας γυρίσει πίσω το καλό που κάνετε. Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη για τα πολύ καλά της λόγια και κυρίως τα ενθαρρυντικά λόγια που μας γράφει για τους ανθρώπους που ταλαιπωρούμαστε, τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από ψυχικές διαταραχές, όλων των ειδών τις ψυχικές διαταραχές και αυτές που είναι στο πλαίσιο των ψυχωτικών διαταραχών, όπως είναι η διπολική διαταραχή, αλλά και γενικά όλων των ψυχικών διαταραχών. Ευχαριστούμε για το αισιόδοξο μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την περιγραφή που μας έχεις δώσει της πορείας σου, μια ακριβή περιγραφή, του πώς εσύ ξεκίνησες από μια οικογένεια στην οποία γεννήθηκες από μια μητέρα η οποία ήταν πάσχος από διπολική διαταραχή, για την οποία όμως δεν έκανε καμία θεραπεία, με αποτέλεσμα να έχει όλες εκείνες τις μεταπτώσεις της συμπεριφορά της, το θυμό, τα νεύρα, την κατάθλιψη όπως την περιγράφεις, την ανικανότητα να είναι παρούσα μητέρα στη ζωή του παιδιού της, λες ότι νιώθες μοναξιά και φόβο και ευτυχώς που υπήρχαν τα μεγαλύτερα αδέρφια σου για να νιώθεις ότι ανήκεις κάπου, στην περιγραφή του γάμου σου, ο οποίος σαφώς δεν ήταν και ο καλύτερος γάμος που θα μπορούσες να έχεις. Φαίνεται ότι ο πρώην σύζυγός σου δεν ήταν ιδιαίτερα σεβαστικός προς εσένα, κρίνοντας από και την εξωσυζυγική σχέση, αλλά και το ψέμα που διατηρούσε γύρω από την εξωσυζυγική σχέση, η έλλειψη ειλικρίνειας, η έλλειψη ανοιχτής και καθαρής επικοινωνίας, η έλλειψη ενσυναίσθησης είναι εξαιρετικά αρνητικά χαρακτηριστικά για έναν άνδρα και για ένα σύζυγο και για ένα σύντροφο, και λυπάμαι πολύ για αυτά που βίωσες και για αυτά που πέρασες. Και πάμε
ανακάλυψη του εξωσυζυγικού δεσμού του συζύγου σου, στην απόφαση να χωρίσεις και ταυτόχρονα στη διάγνωση τη δικιά σου με διπολική διαταραχή, την οποία χαίρομαι που έχεις αντιμετωπίσει με γενναιότητα, έχεις αντιμετωπίσει με εντιμότητα απέναντι στα παιδιά σου. Και εδώ έρχεται ακριβώς το αισιόδοξο μήνυμα ότι είμαστε και θα είμαστε και θα γινόμαστε καλύτεροι από τους γονείς μας και τα παιδιά μας θα γίνονται καλύτερα από εμάς, γιατί οι άνθρωποι έχουμε την ικανότητα να μαθαίνουμε όχι μόνο μέσα από τα δικά μας λάθη, αλλά μέσα και από τα λάθη των γονέων μας. Και αυτό το έχω παρατηρήσει σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι επιζώντες, survivors, είναι άνθρωποι με μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα, οι οποίοι αποφάσισαν και το τήρησαν να πορευτούν στη ζωή στην ακριβώς αντίθετη πορεία από εκείνη των γονέων τους. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι συνειδητοποίησαν τη μεγάλη ζημιά που τους έχει προκαλέσει η ανευθυνότητα των γονέων τους και η ανεύθυνη στάση τους προς τη ζωή, οι οποίοι αντί να το επαναλάβουν, αποφάσισαν συνειδητά να είναι ακριβώς το αντίθετο. Και θέλω να σας διαβάσω κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, να το εδώ το βρήκα. Μια φίλη μου είχε γράψει προλίγων ημερών τα ακόλουθα. Σε τι βαθμό μπορούμε να καταλογίζουμε τις πράξεις των ανθρώπων? Ένα ερώτημα δηλαδή. Ένα κακοποιημένο ή παραμελημένο παιδί που δεν του δόθηκαν τα εργαλεία για να προχωρήσει, πόσο υπεύθυνο είναι για το ότι θα γίνει ένας δυσκολεμένος ενήλικας? Και εμείς αυτόν τον ενήλικα τι τον κάνουμε? Τον καταλαβαίνουμε, τον συγχωρούμε ή τον παρακάμπτουμε? Λοιπόν, αυτό το ερώτημα μπορώ να το απαντήσω στη συνέχεια αυτού του βίντεο ακριβώς, επειδή το email της φίλης που μας έστειλε την επιστολή εξ αρχής είναι ένα παράδειγμα ενός ενήλικα ο οποίος γεννήθηκε σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν της δόθηκαν τα κατάλληλα εργαλεία για να εξελιχθεί ως άνθρωπος, αλλά η ίδια με τη συνειδητή της απόφαση, με τη συνειδητή της προσπάθεια, κατάφερε να οικοδομήσει τον εαυτό της και με τη χρήση των υπηρεσιών των ειδικών, αλλά χωρίς τη δική της προσπάθεια, χωρίς τη δική της καθαρότατη θέληση να θέλει να βοηθήσει τον εαυτό της, δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Έβαλε την προσπάθεια της, έβαλε τη θέληση της, έβαλε την ενέργεια της στο να καταφέρει να μην είναι ένας δυσκολεμένος ενήλικας και να γίνει ένας άνθρωπος όσο το δυνατόν πιο φωτεινός και όσο το δυνατόν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της, και έχει να παλέψει και με μια σοβαρή κληρονομική ψυχική διαταραχή όπως τη διπολική διαταραχή. Ναι φίλοι, εσύ που ρωτάς του τι κάνουμε με τους δυσκολεμένους ενήλικες αυτούς, ναι τους καταλαβαίνουμε, ναι, τους συγχωρούμε για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, αλλά τους παρακάμπτουμε και για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από την τοξική τους επίδραση επάνω μας, αλλά και για να τους οριοθετήσουμε και να τους δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι αποδεχτές, τέτοιες δράσεις δεν δικαιολογούνται. Όσο χάλια και αν ήταν το μεγάλο μας, όσο δύσκολα και αν έχουμε περάσει, έχουμε στα χέρια μας τα εργαλεία για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλα όσα μας έχουν προκληθεί. Και υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα, όπως τη φίλη που μας έστειλε σήμερα την επιστολή, ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν και επιτυχάνουν να κερδίσουν την ελευθερία του μυαλού τους και την ψυχική τους υγεία. Και το εύχομαι αυτό σε όλους μας. Φίλοι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αισιόδοξο mail που μας έστειλες. Φιλιά!